το μέλλον και η βιωσιμότητα των τεσσάρων ΤΕΙ της Καρδίτσας απασχόλησε τη σημερινή σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας. Παρουσία και του Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού τονίστηκε η ανάγκη να αναδειχθεί σωστά η δυναμική των τεσσάρων τμήματων και η συμβολή τους στην επιστήμη, ώστε όχι μόνο να παραμείνουν σε λειτουργία, αλλά να αναβεθμιστούν ακόμη περισσότερο. Τα ΤΕΙ εδώ στην Καρδίτσα έχουν συνδεθεί και με την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, αλλά και την αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου εδώ στην Καρδίτσα. Εμείς θέλουμε να παραμείνουν, να αναπτυχθούν και να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην περιοχή. Εμείς συμπορευόμαστε και είμαστε στην ίδια πλευρά με τους πολίτες, αλλά και με το δίκαιο έτοιμά τους. Η ύπαρξη των τεσσάρων τμήματων του ΤΕΙ είναι επιτακτική ανάγκη να μείνουν στο νομό μας, γιατί συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Είναι βιώσιμα παραρτήματα που βγάζουν φοιτητές που συμβάλλουν πολύ στην παραγωγική διαδικασία. Με την κουβέντα που γίνεται, πραγματικά υπάρχει κίνδυνος. Νομίζω όμως ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρά επιχειρήματα και για τη ΤΕΙ και για τη δασολογία να το παλέψουμε και αυτό το κάνουμε. Και εμείς έχουμε μάθει να παλεύουμε όλοι μαζί για θέμα της Καρδίτσας και θα το κάνουμε. Φαίνεται ότι και για την Καρδίτσα υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για να μην μπούμε ηλυμένη απόφαση. Αντιμετωπίσουμε μια επικείμενη εξέλιξη, η οποία θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη για τον νομό μας. Τα όποια αντισταθμιστικά ωφέλη υπήρξαν από την ουσιαστικά μετακίνηση της σχολής συμπιαγωγών, που πριν από 20 περίπου χρόνια λειτουργούσε στην πόλη μας, δυστυχώς φαίνεται να εξανεμίζονται πάλι μέσα από τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Θα ήταν καταστροφικό πρώτα απ' όλα για την εκπαίδευση αυτά τα τμήματα να κλείσουν ή να μεταφερθούν αλλού. Υπάρχει όλη η απαραίτητη υποδομή για να παραμείνουν και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μετεξελιχθούν σε σχολές με ακαδημαϊκή αυτοτέλεια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θα διαπράξει αυτό το λύστημα να κλείνει ΤΕΙ τα οποία είναι βιώσιμα, τα οποία βγάζουν πτυχιούχους που έχουν άμεση απορροφητικότητα από την αγορά εργασίας. Αυτή η λογική του Υπουργείου Παιδείας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση από εδώ και πέρα εμάς μας βρίσκει αντίθετους και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να συντονίσουμε τις κινήσεις μας για να καταστήσουμε σαφές και στην κυβέρνηση και στην Υπουργό Παιδείας ότι πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολές στο νομό Καρδίτσας. Βλέποντάς το με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια, θεωρούμε ότι το παράρτημα Καρδίτσας, τα τμήματά του έχουν μια ανάπτυξη. Παρουσιάζουν ένα επιστημονικό έργο πάρα πολύ σοβαρό, ένα επιστημονικό έργο το οποίο έχει αξιολογηθεί για δύο από τα τμήματα και από διεθνείς οργανισμούς, έχουν συμβάλει στη μεταφορά τεχνολογίας στην περιοχή και επομένως πληρούν όλα τα ακαδημαϊκά κριτήρια και δεν τίθεται καν θέμα μεταφοράς τους, δεδομένου ότι υπάρχουν υποδομές, υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό για την άριστη λειτουργία τους. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώθηκαν ήταν και το να υπάρξει άμεσα σχετική συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας.